Αυτό που έγινε όμως στην Πεντέλη δεν το έχω ξαναδεί. Κάνανε σουβλακομαχίες. Τι λες τώρα, γιατί δεν πήγες, μάνα μου? Γιατί δεν πήγες? Παχαμένη πήγα. Θα κέρδιζα εγώ το έπαθλο. Φυσικά. Διότι κάτσανε στη σειρά και διαγωνίστηκαν ποιος μπορούσε να φάει περισσότερα σουβλάκια. Μάλλον ποιος θα τέλειωνε πρώτος σε έναν αριθμό σουβλακίων που είχε μπροστά του. Πολλών. Πρέπει να τους δεις πώς το τρώνε. Βέβαια. Πάμε! Τώρα τι αρέσει με το τίσερ. Ο οποίος είναι μαθητικός. Μαθητής λυκείου. Κοίτα. Όλα τα παιδάκια. Και το κορίτσι αμάσιτον. Αυτό είναι που λέμε αμάσιτον. Κοίτα τον. Πρέπει να μην το ο αριστερός και κατέληξε κανονικά. Γιατί δεν τα μασάνε για να φτάσουν να ανταγωνιστούν. Το καταπίνουν. Θα βγάλει μάτι ο ρεπόρτερ με το καλαμάκι. Ο νικητής βγήκε. Ο νικητής, αλλά ο δεύτερος κοντεύει να ξεράσει. Κοίτα το. Ο δεύτερος που είναι αριστερά του νικητή. Ο καθισμένος. Ο καθισμένος θα σηκωθεί με αυτός. Το οποίο σουβλάκι. Ξέρεις τι έπαθλο έχει. Δηλαδή ο νικητής τι έπαθλο έχει. Τι έπαθλο έχει. Τα σουβλάκια του και το κύπελό του. Εδώ είναι. Παιδιά, είναι απίστευτο, έτσι. Τσιρικά δεν σωρεί. Τα αξίζει, Γιώργο, 14 σουβλάκια είναι αυτά. Το κύπελο είναι με σουβλάκια, ε. Γεμάτα σουβλάκια μέσα. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Απίστευτο, παιδιά. Ο πιο ωραίος τελικός. Σήκωσε το 14 σουβλάκια σε 2 λεπτά. Βέβαια.